να ξαναχτίσουμε τον αγροτικό χώρο προς όφελος των παραγωγών. Να οδηγηθούμε σε ωφέλιμες συνεργασίες είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ωστόσο, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Παπαδόπουλος τονίζει ότι η συμμετοχή των αγροτών κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να ξαναζωντανέψει τον αγροτικό χώρο, όπως λέμε και στο θέμα μας, δηλαδή να δώσουμε μια νέα όθηση στα προϊόντα της περιοχής μας, προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, κυρίως με τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, να δημιουργούνται προβλήματα στην διάθεσή τους. Ναι, φυσικά, συνεπακόλουθο το γεωργικό εισόδημα, το μειωμένο γεωργικό εισόδημα και την μειωμένη αγροτική ανάπτυξη. Έτσι, σήμερα διοργανώνουμε μια συνάντηση εργασίας στην Αλεξανδρούπολη και αύριο θα 5 η ώρα το απόγευμα στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Αύριο το πρωί επαναλαμβάνεται στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας η επόμενη ημερίδα. Και αυτό θα έχουμε δύο εισηγητές οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι στις περιοχές τους για την εφαρμογή τέτοιων εργαλείων που βοηθούν τα προϊόντα μέσα από αυτές τις που προτείνουμε, μέσα από αυτές τις αγροδιατροφικές συμπράξεις, τα κλάστερ ή όπως θέλετε μπορείτε να πείτε, βοηθούν στο να διατεθούν καλύτερα τα προϊόντα της περιφέρειάς μας. Δεν επιλέξαμε να καλέσουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά δεν θα έχουν πράξη, δεν θα είναι στην πράξη, δεν θα γνωρίζουν το αντικείμενο. Επιλέξαμε δύο ανθρώπους μέσα από τις ίδιες τις δράσεις, οι οποίες εφαρμόζουν, έχουν καλές πρακτικές και έχουν αξιόλογα αποτελέσματα πετύχει στην περιοχή του. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τους παραγωγούς, αλλά και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, μεταποιητές κτλ. Όλους όσους δηλαδή εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα, να τους βοηθήσουμε να αναδείξουν, να αναδείξουν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει και η περιοχή μας και τα προϊόντα μας μέσα από αυτές τις πρακτικές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτώβρη στις 10 το πρωί στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.